Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 13 Δεκεμβρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιο παράκλητη, το Πνεύμα της αληθείας του Πνευματικού Παραμύτα πάνω πλήρων θησαυρός στην αγαθήν και ζωής χωριός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας πάς κυρίδος και σώσον αυτή της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από τους λόγους του γέροντος Πορφυρίου. Αναφέρεται εδώ σε κάποια ζητήματα πρακτικά, τα σχετίζει με την μετάνοια και την πνευματική ζωή. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην έλλειψη χαράς και στην κατάθλιψη που μπορεί να περνά ο κάθε άνθρωπος. Μας αναφέρει ο γέροντας τους δικούς του λόγους για τις αιτίες που μπορεί να προκληθεί η κατάθλιψη στην ψυχή του ανθρώπου και ο τρόπος αντιμετώπισης της. Λέει συγκεκριμένα: συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νοθρότητα, τεμπελιά, ακηδεία και όλα τα σατανικά. Προσέξτε τι λέει, αυτά όλα τα ονομάζει σατανικά, γιατί ακριβώς το πνεύμα το αντίθετο, όπως το ονομάζει ο ίδιος, αποφεύγει να το ονομάσει συγκεκριμένα, εκφράζεται με την απελπισία, με το αρνητικό πνεύμα, το αρνητικό φρόνημα, την αρνητική διάθεση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο από το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε την πνευματική υγεία ή όχι. Δηλαδή η ψυχή η οποία καταλαμβάνεται από αυτό το βίωμα, από αυτήν τη διάθεση, τότε είναι σε λάθος δρόμο. Και αυτό το παρεξηγούμε, γιατί συνήθως στην πνευματική ζωή οι πατέρες μας μιλούν για το πένθος και εμείς μπερδεύουμε τις έννοιες. Μας μιλούν για την ταπείνωση και πάλι μπερδεύουμε τις έννοιες. Όταν λένε πένθος, δεν είναι μία θλιβερή κατάσταση μη δημιουργική η οποία εμποδίζει στην ψυχή να αναπτυχθεί. Όταν λένε πένθος, δεν είναι μια πληγή του εγωισμού μας για τα λάθη που κάναμε. Πένθος είναι η αίσθηση της απομάκρυσης από την πηγή, από την ζωή, αλλά ταυτόχρονα και η αίσθηση ότι αυτή η πηγή μας δέχεται και μας αγαπά και μας προσκαλεί. Γι' αυτό συμπληρωματικά οι πατέρες μας το πένθος το ονομάζουν χαροποιόν πένθος. Το πιο φαινομενικά αρνητικό βίωμα στην πνευματική ζωή, εάν δεν έχει εμπειρία ζωής και θέσης, δεν είναι του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Η θλίψη που έχουμε, είτε η ακούσια, δηλαδή η διαδικασία μετανοίας και συντριβής, είτε η ακούσια από τα λυπηρά τα συμβαίνοντα στη ζωή μας, γίνονται μία οθητική δύναμη προς τον Θεό και προς τον αδελφό μας αγαπητική, που μεταβάλλεται αυτή η θλίψη σε χαρά. Δεν είναι στενότητα. Πότε είναι στενότητα? Όταν το γεγονός το θλιβερό που μου συμβαίνει το κρατώ για τον εαυτό μου, το κλείνω μέσα μου, το κάνω ενοχή, το κρατώ μέσα μου, το περιεργάζομαι και προσπαθώ με έναν
τρόπο δια του νοός μου να το ελέγξω, να το κυριαρχήσω, να το ξεπεράσω. Αυτό λοιπόν είναι στενοχωρία. Με αυτόν τον τρόπο δεν κατανοώ τον εαυτό μου ούτε τον άλλο. Γι' αυτό είναι λεπτά τα όρια του να κατανοήσω το τι μου συμβαίνει από το κλείσιμο στον εαυτό μου, την ενοχή και την κατάθλιψη. Ωραία, κατανόησα τι μου συμβαίνει, αλλά πώς το διαχειρίζομαι αυτό? Αλλά και με ποια προϋπόθεση και με ποια αιτία και για ποιον λόγο προσπαθώ να κατανοήσω τον εαυτό μου? Γιατί φοβάμαι να μην πληγωθώ? Γιατί φοβάμαι, νιώθω υπαρξιακά μετέωρος τον αγνώ την πραγματικότητά μου και πρέπει να την ελέγξω για να νιώθω δυνατός? Ή κατανοώ τον εαυτό μου για να καταλάβω τι με χώρισε από τον άλλο για να ενωθώ μαζί του? Είναι πολύ βασικό αυτό. Αυτό και στη σχέση με τον Θεό και στις σχέσεις με τους αδελφούς μου. Ωραία, έχω μία σχέση φιλική, συζυγική, συναδελφική, οτιδήποτε, και γίνεται μία σύγκρουση, ένα πρόβλημα γίνεται. Λοιπόν, και νιώθω ότι έχω κι εγώ μία ευθύνη. Ή τέλος πάντων, η διατάραξη της σχέσης μου φέρει ένα πρόβλημα ταυτότητας, συναισθηματικής ταυτότητας, ψυχολογικής ταυτότητας. Πώς το υποθετούμε αντί του ανθρώπου? Λοιπόν, θέλω να αναλύσω, να καταλάβω τον εαυτό μου για ποιον λόγο. Γιατί νιώθω ότι άλλος θα με αφομοιώσει? Γιατί νιώθω ότι άλλος είναι αντίπαλος και θα κυριαρχήσει πάνω μου και πρέπει να ελέγχω τα πράγματα? Νιώθω την ανασφάλειά μου για να ξέρω τι οπλοστάθιο θα χρησιμοποιήσω για να έχω μια ισορροπία στη σχέση? Αυτό είναι στενοχωρία. Αυτό είναι αποκοπή. Αυτό είναι κόλαση. Ή προσπαθώ να κατανοήσω τον εαυτό μου για να αναλάβω τη δική μου ευθύνη που έφερα αυτόν τον διχασμό, αυτή τη διάσπαση, ούτως ώστε να ταπεινώσει, να καταλάβω τον άλλο και να συνενωθώ μαθήσει του ξανά? Ας το πάρουμε επίσης και σχέση με τον Θεό. Η σχέση με τον Θεό μπορεί να διαταραχθεί με διαφόρους τρόπους. Στερούμε την χάρη του που μου έδωσε κάποτε. Ή νιώθω ότι μου έφερε δύσκολα πράγματα στη ζωή μου και δεν τα αντέχω. Λοιπόν, τι κάνω? Προσπαθώ να καταλάβω τι μου γίνεται και να καταλάβω πού με αδίκησε ο Θεός για να αξίσει το λόγο να έχω αυτή τη σχέση, ή δεν τον εμπιστεύομαι πλέον και πρέπει να λάβω τη ζωή μου, ή να καταλάβω την πτώση μου, να δω μέσα από το στραβό που μου συνέβη τον τρόπο συναλλαγής και σχέσης και συσχετισμού με τον Θεό, ή τον τρόπο να κατανοήσω τον Θεό πώς λειτουργεί για να μπορώ να λάβω τα μέτρα μου. Είναι πολύ, δέστε, ή σε μία σχέση θα μας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί ο άλλος για να ελέγχουμε τη σχέση και να κυριαρχούμε, ή θα μας ενδιαφέρει τι, να καταλάβουμε το δικό μας στραβό για να το διορθώσουμε, για να ενωθούμε με τον άλλο. Τι μας ενδιαφέρει? Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν είναι απλά λέμε έτσι μου ήρθε, εγώ έτσι λειτουργώ, δεν θέλω κουβέντα, άσε τα αυτά. Όχι, είναι λάθος. Θα κάνω κουβέντα πρώτα με τον εαυτό μου, να τον καταλάβω, όχι για να ελέγχω τον άλλο, αλλά για να διορθώσω το δικό μου στραβό, που σημαίνει τι? Να μιλήσω με αυτή την γλώσσα που θα καταλάβει ο άλλος για να γίνω κατανοητός και να συνδεθώ μαζί του. Αυτό δεν το κάνουμε. Γιατί αν μιλήσω τη γλώσσα του άλλου και με καταλάβει, μπορεί να μην είναι τόσο κακός όσο φανταζόμουν πριν, και έτσι δεν θα είναι ο νικητής στη σχέση. Θέλω άλλος να είναι ο παρακατιανός, και αν του μιλήσουμε γλώσσα που θα αναδειχθεί ότι δεν είναι τόσο κακός, δεν θα μου συμφέρει και τον προτιμώ να είναι εκεί κάτω χαμηλά. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να μιλήσει και να κατανοήσει τη γλώσσα του άλλου, πρέπει πρωτίστως να καταλάβει το δικό του λόγο, το δικό του τρόπο, τη δική του κατάσταση. Όλα όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την οποία καταργούμε μέσα στους εγωισμούς μας, τότε οδηγείται ο άνθρωπος σε αυτή την απελπισία, σε αυτή την θλιβερότητα, σε αυτή την οθρότητα. Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μην δίνει σημασία στην οικογένειά του, να ξοδεύει ένα σωρό χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα.
αυτά οι άνθρωποι τα λένε ανασφάλεια. Ναι, βρήκα μία λέξη, είναι ανασφάλεια όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κέρια σαφώς η λέξη, αλλά ανασφάλεια από τι? Το ότι δεν είμαι τόσο σπουδαίος όσο με μεγάλωσε το περιβάλλον μου και τώρα γκρεμίζεται αυτό το οικοδόμημα, αυτό το είδωλο που έφτιαξα του εαυτού μου. Ανασφάλεια γιατί αισθάνομαι ότι ο άλλος δεν με αγαπά τόσο όσο εγώ θα άξιζα ή τόσο όσο περίμενε ή τόσα όσα του έδωσα δεν θα μου τα δώσει πίσω. Στην ουσία δεν ξέρουμε το μυστήριο της αγάπης. Αυτό είναι παραχαραγμένο και παρανοημένο. Εμείς εννοούμε αγάπη μια φιλική σχέση που θα μπορώ στον άλλο να δίνω και να παίρνω και να με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω, αλλά ποτέ να μην ανέχουμε να πληγώνομαι από τον άλλο. Λέει εδώ γερόντες Αγαβριλία ένα πολύ όμορφο στοιχείο για να καταλάβουμε. Λέει, γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί εύκολα να πιστέψει αυτό το δρόμο που του έδειξε ο Χριστός? Δεν μπορεί, σου λέει. Τότε γιατί είπε ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε? Μα γι' αυτό παντρεύτηκες. Μια φορά στην Αμερική κάποιος από ένα ακροατήριο μου το είπε και τότε γυρίζω και τους λέω να σηκώσει το χέρι το οποίο παντρεύτηκε για να μην σταματήσει η δημιουργία. Και βέβαια όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Κανείς δεν είχε παντρευτεί γι' αυτό. Για να γίνει συνεργάτης του Θεού στη δημιουργία παντρεύτηκες? Όχι. Αλλά επειδή αγάπησες κάποιον και έπρεπε να είναι αποκλειστικά δικό σου και όχι για όλο τον κόσμο. Έτσι είναι. Να, αυτό που εμείς ονομάζουμε αγάπη εν τέλει είναι αποκλεισμός. Είναι αποκλειστικότητα. Είναι τροφοδοσία του ναρκισισμού μας. Γι' αυτό μιλάει κάπου αλλού για την ειδωλοποίηση. Δεν το βρίσκω τώρα, ίσως μετά. Λέει κάπου ότι αυτό που ονομάζουμε αγάπη τι είναι? Ψάχνουμε κάποιον στον οποίο προβάλλουμε τον εαυτό μας, θεωρούμε ότι είναι η προέκταση του εαυτού μας και μας ικανοποιεί τα συναισθηματικά χατηράκια και νιώθουμε ότι είναι δικό μας κτήμα. Και στη συνέχεια αυτό που ονομάζω αγάπη το κάνουμε είδωλο, το ειδωλοποιούμε, το θεοποιούμε. Στο βαθμό λοιπόν που ικανοποιούνται οι φαντασίες μας, οι φαντασιώσεις μας, που βρίσκουμε ένα υποκατάστατο του Θεού τελικά, μας είναι ο έρωτας και αγάπη αρεστός. Όσο αυτό αρχίσει να γκρεμίζεται, γιατί θα αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι, τότε έρχεται το μεγάλο ξενέρωμα και η αρχή της πραγματικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Η αρχή της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου και της έβρεσης της αληθινής δηλαδή αγάπης και σχέσης ξεκινά από τη στιγμή που αποειδωλοποιηθεί ο άνθρωπος τον οποίο αγαπούμε. Γι' αυτό τι σημαίνει άνθρωπος, φοβάται σήμερα, η ανασφάλεια του που προέρχεται. Είμαι τόσο καλός για να με αγαπά ο άλλος? Είμαι τόσο ισορροπημένος για να γίνομαι αποδεκτός? Μα δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είσαι ανισόρροπος, γι' αυτό σε αγαπάει ο άλλος. Γιατί η αγάπη έχει μια άλλη δύναμη, μια άλλη διάθεση. Δεν σε αγαπάει για αυτό που είσαι, αλλά για αυτό που μπορείς να γίνεις. Η πτώση μας είναι αυτή. Ζούμε μια φαντασία, όχι την πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο? Φτιάχνουμε ένα σχήμα, μια φαντασία, ο καθένας μέσα στο μυαλό του και οδηγείται σε αυτό. Τι σημαίνει σχέση? Η δυνατότητα συνανάπτυξης. Η δυνατότητα μέσα στην πτώση μας, μέσα στην αναπηρία μας, να μπορούμε να αναπτυχθούμε στο αληθινό πλαίσιο της αγάπης. Ποιος μπορεί να αγαπήσει μακριά από τη φαντασία του? Γιατί ένας άντρας στα 50 του είναι μπακούρι? Γιατί θέλει να παντρευτεί τη φαντασία του, την προέκταση του εαυτού του και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Γιατί μια γυναίκα μένει ελεύθερη σήμερα? Γιατί έφτιαξε μια φαντασία πριν τον πρίγκιπα, όχι το πραγματικό πρόσωπο που θα αγαπήσει? Αυτός ο πρίγκιπας σε ένα χρόνο θα έχει διαλυθεί, θα έχει κρεμιστεί αν τον παντρευτείς. Και αυτή η φαντασία που φαντάζεσαι την πιο όμορφη, την πιο μικρή κοπέλα την παντρευτείς, σε ένα χρόνο θα τη βαρεθείς, σαν τον μαξιλάριο θα την έχεις. Τι θα γίνει μετά? Ποια αγάπη θα υπάρχει?
Δεν έχει ο άνθρωπος την ικανότητα να αγαπήσει, γιατί ζει μέσα στη μιζέρια του, μέσα στην κακομοιριά του, σε την κατάθλιψή του. Και πού είναι η κατάθλιψή του? Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να αποδεχθεί την πραγματική αξία που του χάρισε ο Θεός. Δεν την βρήκε ο άνθρωπος αυτή την αξία. Και ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί. Διεκδικεί την αξία στον άλλον. Αληθινή αγάπη είναι να έχεις τέτοια χαρά μέσα σου από την ύπαρξη του άλλου και την χαρά που σου δίνει ο Θεός για να του δώσεις τα όρια της ελευθερίας να σε αρνηθεί. Αν δεν έχεις την δυνατότητα, αν η αγάπη σου δεν αγκαλιάζει αυτό που σε προδώνει και σε αρνείται και επιλέγει ένα άλλο τρόπο, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι μια φαντασία, είναι ένας εγωισμός, τίποτε άλλο. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει αυτή την αγάπη. Μας δίνει την ελευθερία ακόμη και να τον αρνηθούμε. Γι' αυτό είναι αγάπη ο Θεός. Γι' αυτό μας ευνηδιάζει. Όταν θεωρούμε ότι η αγάπη είναι ένας εγκλωβισμός, μια αποκλειστικότητα και πρέπει εν αγωνίως να παρατηρούμε αν ο άλλος είναι ο λατρευτής μας, τότε έχουμε πρόβλημα. Στον άλλο, στην άλλη, στον οποιοδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε σχέσεις, του δίνεις την ελευθερία και να μην βγει μαζί σου έξω και να μην σε πάρει τηλέφωνο και να καλέσει άλλους και να μην καλέσει εσένα και να μην φυγείς και να τον αγαπάς. Αγάπη σημαίνει να υπάρχει ελευθερία, να μην φοβάσει αν ο άλλος σκέφτεται άλλον και όχι εσένα. Γιατί σίγουρα θα σκέφτεται κάποιον άλλο καταρχήν. Θα περάσει σίγουρα από το μυαλό του κάποιος άλλος. Όποιος είτε πιστεύει ότι μόνο επειδή παντρεύτηκε εσύ μόνο εσύ, είναι μια φαντασία, ένα ψέμα. Και οι συγκρίσεις θα μπουν και οι λογικοί θα μπουν έτσι το μυαλό, έτσι το ανθρωποπτώση είναι, τι να κάνουμε. Αν όμως έχεις την εσωτερική οριμότητα να αγαπήσεις τον άλλον πραγματικά, τότε θα αρχίζει εξαιτίας αυτής της διαθέσεως να βρεθούν τρόποι και λόγοι να αναπτυχθεί αγάπη. Αντί να καταθλίβεσαι, αντί να συγκρούεσαι, αντί να νιώθεις θυγμένος που πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου αναφέροντας όλα τα περιστατικά που συνέβησαν με την πιο έντονη λεπτομέρεια, προτιμότερο είναι να βρεις τρόπο να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Να δούμε ποιο είναι το διαφορετικό. Ο πόνος είναι μια ψυχή. Δέστε πώς, τι είναι η κατάθλιψη, πώς τον αλλοί ο Γιώργος, αγράμματος του δημοτικού ήταν έτσι. Λέει, ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας. Δηλαδή τι είναι ο πόνος, δεν είναι κάτι αρνητικό. Καταρχήν η αληθινή αγάπη πάντα περιέχει πόνο. Όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο μεγαλύτερο πόνο έχεις. Και όσο μεγαλύτερο πόνο έχεις, τόσο περισσότερο αγαπάς. Μα τι είναι η μετάνοια, είναι πόνος. Η απομάκρυνση από τον Θεό είναι πόνος. Και αυτή η αγάπη του Θεού που σε συντρίβει είναι πόνος. Λοιπόν, ο πόνος είναι μια δύναμη της ψυχής που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και πάθος. Είναι πάθος, αυτή η δύναμη του πάθους που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Λοιπόν, που έχει όμως προορισμό αυτός ο πόνος να κάνει το καλό. Να ενεργοποιηθεί για το καλό. Ποιο είναι το καλό? Την αγάπη, την χαρά, την προσευχή. Να έχει πόνο ο άνθρωπος. Αυτή η εσωτερική του δύναμη λοιπόν, πού θα την στρέψει? Στους λογισμούς του, στη φαντασία του, στα είδωλά του, ή θα τη στρέψει στην αγάπη, στην χαρά και την προσευχή? Αντί αυτού λέει, τι κάνει ο διάβολος? Καταφέρνει και παίρνει την ψυχή αυτή δύναμη. Να, τι κάνει ο διάβολος? Αυτή την ψυχική δύναμη που είναι χάρισμα, εμείς θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και διαφορετικά για να συνεννοηθούμε. Την ευαισθησία. Ναι, πόνος είναι ευαισθησία. Παίρνει λοιπόν την ευαισθησία ο διάβολος από την μπαταρία της ψυχής μας και τη μεταχειρίζεται για το κακό. Την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και την ακηδεία. Δηλαδή η κατάθλιψη τι σε κάνει? Να μην έχεις τη δύναμη να κάνεις τίποτα. Να είσαι διαρκώς ξαπλωμένος, να σβήνεις και τα φώτα, να βλέπεις τις ειδήσεις, σε όλα τα σίριαλ, αυτιά κλπ. Και να περνάει η ώρα και να είσαι πτώμα. Και να σου έρχεται μια ώρα, να έχει μια νοθρότητα, να έχεις τι να κάνεις. Και να αναμασάς τα ίδια και να νεκρώνεσαι, παθητικά δηλαδή να ζεις.
αυτιά, ε. Εάν ότι ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν άρρωστος, άνοιξα την τηλεόραση ό,τι λέει τα πρωινά. Πω, τι απίστευτο πράγμα είναι αυτό που είναι το πρωί. Και ξέρετε, είναι ένα φρόνημα τραγικό. Και να, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο πνεύμα έχει. Και την άλλη μέρα το ίδιο πνεύμα έχει. Μια ένταση ο άνθρωπος, μια αγωνία. Και ποιο είναι το τραγικό? Όλα αυτά για το τίποτα. Όλα αυτά είναι μια φασέρα για το τίποτα. Ένας θόρυβος για το τίποτα. Και όλος αυτός ο θόρυβος γίνεται για να μην έρθουμε στην καρδιά μας. Να συγκινηθούμε από κάτι βαθύτερο. Ζούμε στην επιφάνεια. Λοιπόν, την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και στην ακιδεία. Βασανίζει τον άνθρωπο, τον κάνει χμάλωτό του, τον αρρωσταίνει ψυχικά. Υπάρχει ένα μυστικό, λέει ο γέροντας. Να μεταβάλλετε τη σατανική ενέργεια σε καλή. Θεωρεί λοιπόν ότι η αρνητική σκέψη, αυτή η κατάθλιψη, είναι σαν την σατανική επίρρεια, ενέργεια. Και θα δούμε και σε άλλο κεφάλαιο πώς το αναφέρει και με άλλο τρόπο. Είναι δύσκολο να χρειάζεται και κάποια, είναι δύσκολο και χρειάζεται και κάποια προετοιμασία. Προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Με την ταπείνωση αποσπάτε την χάρη του Θεού. Δίνεστε στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του, στην προσευχή. Να πούμε ένα παράδειγμα, καταλάβετε. Όλοι περάσαμε από ένα στάδιο που οι γονείς μας ήταν κάπως μεγάλοι. Οι γονείς μας συνήθως μετά τα 65 τους πιάνει, ιδίως στις μανάδες, μια αγωνία, τι θα κάνουν τα παιδιά τους, έτσι μια στενοχώρια. Νιώθουν ότι δεν πέτυχαν στη ζωή, νιώθουν ότι δεν τους προσέχει κανείς. Αν δείτε καμιά μάνα θα λέει, ποιος μου δίνει σημασία. Τι ζωή είναι αυτή, εγώ σας μεγάλωσα, εστία δύο φορές και παίζει κακομύρης κανείς. Αυτό είναι αρνητικό. Πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς? Ή θα το καλλιεργήσει αυτό, να κλαψουρίζεται για να προσπαθεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των άλλων, ή με αντίο φρόνο θα πει, ναι, δυσκολεύτηκα στη ζωή μου, αλλά δόξα τον Θεό που έφτασα σε αυτό το σημείο και εύχομαι ο Θεός να μας ευλογήσει. Ανατρέπεται. Αυτό είναι ταπείνωση. Δέστε ότι όλη η ιστορία είναι κάτι πολύ απλό. Σε αντίστοιχη περίπτωση, αν δούμε έναν άνθρωπο που είναι σε μια κατάσταση δυσάρεστη, τι θα κάνουμε εμείς? Θα πούμε, τον κακομοιράσει μακριά από αυτόν. Ή θα προσπαθούμε να τον αναπαύσουμε, να τον ενεργοποιήσουμε, να του μεταφέρουμε ένα άλλο κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ανθρώπους που σε αυτή η κατάσταση μπορεί να βρισκόμαστε και εμείς κάποια στιγμή, που μας φταίνε όλα. Δηλαδή σαν να εκείνη τη στιγμή έχουμε τέτοιο φόρμα που όλα θέλουμε να τα δούμε αρνητικά. Όλα να τα πληγώσουμε, όλα να τα αθίξουμε, όλα να τα κατηγορήσουμε, όλα να τα κατακρίνουμε. Σε αυτόν τον άνθρωπο τι κάνεις? Παλεύεις? Λες το αντίθετο, το βάλεις στη θέση του? Θα γίνει μια φασαρία τρικούβεργος καυγάς, δεν τελειώνει ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθείς να σου ρίχνει πέτρα και να το παίρνεις και να χτίζεις σπίτι. Όχι να ρίξεις άλλη πέτρα. Να προσπαθείς λοιπόν με τον τρόπο σου να αλλοιώσεις το φρόνημα και τη διάθεση του ανθρώπου, να του μεταφέρεις ένα άλλο κλίμα. Και συνήθως ο πειρασμός τις γιορτινές μέρες στα σπίτια έρχεται να προσβάλλει την χαρά. Όταν κανείς κοινωνήσει, όταν εξομολογεί λίγο προσευχή, τότε έρχεται όταν καλά και σου φέρνει μια κατάσταση και σε διαλύει και αρχίζεις να γριεύεις. Όχι, δεν θα γριέψεις. Θα καταλάβεις τι γίνεται, θα περιφρονήσεις αυτή την κατάσταση και θα μεταφέρεις το θετικό κλίμα. Αυτό είναι η ταπείνωση. Αλλά και όλα αν τα κάνετε, τίποτα δεν έχετε καταφέρει, δεν έχετε αποκτήσει την ταπείνωση. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απόγνωση που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή, φεύγουν με την ταπείνωση. Ποιος όμως μπορεί να δεχθεί είτε πραγματικά είτε φανταστικά ότι τον θίγει, τον περιφρονεί ο άλλος? Επαναστατεί. Μα όταν ο άλλος σε θίγει, είναι μια άσκηση ταπείνωσης. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις, στενοχωριέται. Νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τον κυριεύει η κατάθλιψη. Τι είναι τελικά για το γέροντα κατάθλιψη? Ένας
ένας πληγωμένος εγωισμός που δεν τον αντιμετωπίσαμε, χρόνισε μέσα μας και τον καλλιεργήσαμε. Για παράδειγμα, όταν βλέπεις παντού ότι όλοι σε αδικούν και προσπαθείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου, επαναστατείς και αντί να σκύψεις το κεφάλι, λέει, το λέει πάρα πολύ όμορφα ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει πώς να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς. Λέει όπως ο κολυμβητής. Ο καλός κολυμβητής, λέει, όταν έχετε το κύμα, τι κάνει, δεν παλεύει με το κύμα. Λουφάζει όταν είναι το κύμα, μέσα στο νερό φεύγει το κύμα και σηκώνεται. Αυτό λοιπόν είναι σοφροσύνη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν αντέχει την παρατήρηση, δεν αντέχει τον έλεγχο και νιώθει ότι διαρκώς είναι αδικημένος και θίγεται, αυτό είναι ο εγωιστής, είναι ο ορισμός του εγωιστή. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με το τι λένε οι άνθρωποι για αυτόν και πόσο τον αδικούν και δεν υποδέχεται την κατάσταση. Να πήρε παιδάκι μου, τι με ενδιαφέρει άλλος τι έκανε, για να δω έχει κάποια αλήθεια αυτό που λένε, το διορθώσω. Όταν όμως θέτεις ως σκοπό ζωής να αποκαταστήσεις την αδικία που σου έγινε ή να πείσεις τον άλλο ότι σε αδίκησε και πρέπει να σου φέρεται διαφορετικά, αυτό είναι μια ταλαιπωρία. Μια, δυο, τρεις δεν αντέχεται. Φτάνουμε στη θλίψη και λέμε για όλα αυτά ο άλλος που με κατήντησε έτσι, που με φορόταν έτσι. Ναι, φταίει και ο άλλος, αλλά εσύ αυτό που σου έκανε το διαχειρίστηκε σωστά, το δούλεψε σωστά, το δούλεψες με ταπείνωση, με αγάπη, με προσευχή. Μα τότε ήταν, ήταν η δυνατότητα και ο τρόπος να αναπτυχθείς. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος όταν η ζωή του πάει καλά. Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Πάρε τους πειρασμούς και κανείς δεν σώζεται. Τότε αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Πότε θα αναπτυχθεί? Όταν όλοι του φέρονται καλά. Μα δεν είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που ζορίζεσαι, εκείνη τη στιγμή που έρχεται η δυσκολία, έστω θα κάνεις το λάθος, σκέψου ποι την επομένη το λάθος. Ζήτα συγγνώμη. Αν σε αδικήσει ο άλλος, μην το κρατάς μέσα σου. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα? Όταν ο άλλος μας θίγει και εμείς λέμε με στενοχώρηση κρατάμε τη μέσα μας, τι γίνεται? Δεν είναι απλά ένας εγωισμός, αλλά είναι μια πραγματική μειονεξία. Και όλη μας την εσωτερική αποτυχία, όλα μας το εσωτερικό κενό, την απουσία χαράς, προσπαθούμε να τη δικαιολογήσουμε στη συμπεριφορά του άλλου. Ο άλλος που μας φέρεται καλά τελικά είναι άλωθη της πνευματικής μας πτώσης. Δεν είναι πραγματικότητα, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέει μου φέρεται η άσχημη, γι' αυτό δεν είμαι καλά. Ή έτσι κι αλλιώς δεν ήσουν καλά. Βρήκες τώρα την αφορμή, το δικαιολογείς. Γιατί και όλοι μας φέρονται καλά, πάλι δεν είμαστε καλά. Να το δούμε στα υλικά αγαθά. Λέμε υπάρχει φτώχεια, υπάρχει δυστυχία, γι' αυτό δεν είμαστε καλά. Και τότε που είχαμε καλά, ήμασταν πάλι. Τώρα έχουμε την κατάθλιψη, τότε είχαμε τις καταχρήσεις. Πάλι δεν ήμασταν καλά. Το πρόβλημα είναι μέσα μας. Δεν μας φταίει ο άλλος. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θεραπεύεται με την χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Λοιπόν, τι απλά που το λέει. Τι σημαίνει όμως αυτό το πράγμα? Τι είναι ο Θεός? Για μας τους περισσότερους είναι ένα όνομα ο Θεός. Μια φιρμενία. Τι σημαίνει να αγαπήσει τον Θεό? Μας φαίνεται τρελό. Μα αγαπώ κάτι που είναι χειροπιαστό και αυτό με δυσκολία. Πώς τον αόρατο θέλω να τον αγαπήσω? Πώς είναι δυνατό να μου δίνει μια ζωντανή πραγματικό Θεός και να τον αγαπήσω και να τον λακταρίσω? Όταν έχουμε τη δυσκολία και άλλος μας φέρεται άσχημα, τι κάνουμε? Εξετάζουμε πρώτα τι μας συνέβη. Μετά τεκμηριώνουμε μέσα μας ότι αυτό που μας έκανε άλλος είναι αδικία. Μετά επαναφέρουμε όλο το παρελθόν και λέμε τι τράβηξε από αυτόν τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια παίρνουμε τηλέφωνο και τον κατηγορούμε κάπου αλλού.
Και μετά παίρνουμε και το πνευματικό μας να μας δικαιώσει και να μας παρηγορήσει. Μέχρι εκεί. Δεν γίνεται αυτό αφορμή προσευχής. Να γονατίσω και να πω και αυτός τα χάλια του και εγώ τα χάλια μου και οι δυο στην πτώση είμαστε. Αντί να σκέφτομαι να γονατίσω και να ζητήσω και για τους δυο του έλεος του Θεού. Βεβαίως το να αγαπήσω πραγματικά τον Θεό σημαίνει να έχω εσωτερική αναζήτηση για τον Θεό, για την αλήθεια, και αυτός ο πόνος της εσωτερικής αναζήτησης, της αναζήτησης αρχικά ενός άγνωστου Θεού, ο κόπος και το φιλότιμο που θα δαπανίσω και το προσωπικό κόστος που θα έχω με το ψαλίδισμα των παθών μου, της βόλεψής μου αναζητώντας τον Θεό, ο Θεός θα γλυκάνει την καρδιά μου και σιγά σιγά θα αισθανθώ την παρουσία του και θα τον αγαπήσω, γιατί αυτός πρώτος ημάς ηγάπησε. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν αυτός δεν μας αγαπήσει. Αλλά πώς μπορώ να αισθανθώ την αγάπη του Θεού όταν στην αποτυχία μου τον ζητώ? Αυτό κατανοητό. Στην προκειμένη περίπτωση τι γίνεται? Να ο Θεός πώς οικονομεί στα κοσμικά πράγματα, εντός εισαγωγικών κοσμικά, την εμπειρία της αγάπης του. Εσύ ξεκινάς από ένα πρόβλημα, είτε σημαντικό που λέγεται ασθένεια, είτε πιο ασήμαντο που λέγεται οικονομική δυσκολία, είτε πιο ασήμαντο που λέγεται διαπροσωπική δυσκολία, που μπορεί να έχεις ένα πληγωμένο εγωισμό, μπορεί να έχεις φάει κάμια χιλόπιτα, μπορεί οτιδήποτε, και αυτό το πράγμα να σε ταλαιπωρεί, να σε θίγει, να σε στενοχωρεί, να μελαγχολείς. Και τα σκέφτεσαι και τα αναλύσεις με το μυαλό σου. Ξαφνικά λες, ρε παιδάκι μου, δεν αντέχω άλλο. Είμαι χάλια, θα γονατίσω, θα πω, ελέησε με Θεέ μου πως εσύ ξέρεις. Από αυτό λοιπόν το φαινομενικά κοσμικό, όταν κάνω αυτή την κίνηση, ο Θεός θα με γλυκάνει και θα μου δώσει τέτοια χάρη που θα ξεχάσω το πρόβλημα που είχα. Και θα μείνω στον Θεό και θα αγαπήσω τον Θεό. Αλλά δεν μάθαμε να προσευχόμαστε έτσι. Όλα τα προβλήματα, ποια είναι η αμαρτία μας? Ποια είναι η αμαρτία μας? Ότι όλα τα προβλήματά μας θεωρήσαμε ότι είναι η υπόθεσή μας. Κανένα πρόβλημα δεν είναι η υπόθεσή μας. Δεν μπορούμε, είμαστε ανίκανοι, ανάπηροι. Και όταν υποθέσουμε ότι είναι η υπόθεσή μας, πιστέψουμε πως είναι η υπόθεσή μας για να το λύσουμε, θα δούμε πόσο αδιέξοδα θα οδηγηθούμε. Η υπόθεση δική μας είναι να το κάνουμε υπόθεση του Θεού. Το πιο ελάχιστο πρόβλημα. Και τότε τι θα γίνει? Αυτό το πρόβλημα θα το δούμε εν Χριστώ. Γιατί πάσχει ο άνθρωπος? Να ξέρετε τι σημαίνει σε εξομολόγηση. Ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, το πιο κοσμικό ή το πιο πνευματικό. Το απομονώνει από τον Θεό. Το κάνει δικό του πρόβλημα. Ακόμα ούτε το πρόβλημα του αδελφού του δεν το κάνει. Ούτε τολμάει στον αδελφό του να το μοιραστεί. Το κάνει δικό του πρόβλημα που πρέπει να το λύσει με τον εαυτό του. Και ψάχνει έναν παπά μαγικά να το λύσει. Δηλαδή να το δικαιώσει. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Παιδεύεται. Και ταλαιπωρείται και δεν βρίσκει ανάπαυση και μετά αρχίζει να σκέφτεται κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο και τρελαίνεται ο άνθρωπος και μετά θέλει τα χάπια του. Πολύ απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι υπόθεσή μας. Η υπόθεση δική μας είναι να το αφήσουμε με εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτό λοιπόν η πράξη που φαίνεται κοσμική, να ο Θεός από το κάθε τι μας φέρνει κοντά του, μας γεννά αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι πονεμένος, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι καταθλιπτικός, τόσο πιο πολύ δεκτικός είναι. Είδατε τι παλαβά πράγματα γίνονται? Να είσαι ο πιο καταθλιπτικός και ας στραφείς προς τον Θεό να είσαι ο πιο ευαίσθητος και ο πιο δεκτικός. Γιατί τι είναι κατάθλιψη, όπως είπαμε? Είναι η δύναμη που μας έδωσε ο Θεός που τη στρέφουμε σε λάθος δρόμο. Και ένας άνθρωπος που έχει πολύ κατάθλιψη έχει πολύ δύναμη μέσα του. Και αν τη στρέψει στον Θεό θα λάβει μεγάλη χάρη. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί τα θέλουμε δικά μας τα πράγματα. Αυτό είναι εγωισμός. Το να θεωρήσουμε ότι η ζωή είναι υπόθεσή μας. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού
Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπή στον Θεό με λακτάρα. Η πραγματική, ξέρετε, προσευχή, ξέρετε από πού ξεκινάει? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος προσπάθησε όλα τα ανθρώπινα, ανέλυσε όλα τα πράγματα του μυαλό του και δεν βγάλε άκρη. Στο τέλος παράδοσε και λέει: δεν αντέχω, Θεέ μου, πέφτω στα πόδια σου. Τότε είναι αυτή η προσευχή, τότε ξεκινάει η προσευχή. Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά είμαστε τόσο εγωιστές που δεν το κάνουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Λέμε: έκανα αυτό, την επομένη θα προσέξω. Σκέφτηκα το όλο, θα διορθώσω. Κάντο και να δεις, δεν θα τα καταφέρεις πάλι. Το μυστικό είναι να πεις: δεν τα καταφέρνω και παραδίδουμε στον Θεό. Τότε αρχίζει η προσευχή. Τότε αρχίζει η σχέση μας με τον Θεό. Όσο δίνουμε στον Θεό τα 90 και τα 10 τα κρατάμε εμείς, που είναι η περιουσία μας, γιατί τα καταφέρνουμε, δεν είναι αληθινή σχέση με τον Θεό. Όπως σε μια σχέση. Ποιος θα ήθελε να έχει μια σχέση συζυγίας που να ξέρει το 90 της καρδιάς του συντρόφου του είναι σε αυτήν και στο 10 κάπου αλλού? Ποιος θα το ανεχόταν αυτό το πράγμα? Αν και μεγάλο το ποσοστό είναι 90. Λοιπόν, έτσι και στη σχέση μας με τον Θεό. Πολλοί Άγιοι μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνα δηλαδή αυτή την ψυχική δύναμη που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος. Δέστε, παίρνουμε δηλαδή αυτή την ψυχική δύναμη που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος. Αυτή τη δύναμη μας έδωσε ο Θεός. Και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλλουν σε χαρά και αγαλίαση. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδράει χάρις του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσει τη χάρη του Θεού που σε βοηθάει να ενωθείς μαζί Του. Χρειάζεται τέχνη. Όταν δοθείς στον Θεό και γίνεις ένα μαζί Του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει. Έχουμε λογισμούς. Είναι αυτό το αρνητικό που μας ζαλίζει το κεφάλι. Μνησικακίες, ζήλιες, φθόνους, κακότητες, χίλια δυο πριν από το μυαλό μας και τα καλλιεργούμε. Θα μπορούμε όμως να βρούμε και ένα άλλο δρόμο. Αυτά να τα σταματήσουμε. Να μην τα λειτουργούμε. Να τα ακινητοποιήσουμε δηλαδή. Αυτή την αρνητική κίνηση μέσα μας να την ακινητοποιήσουμε. Να την σιωπήσουμε. Να την αδρανοποιήσουμε και να στραφούμε άνευ λογισμών στον Θεό και να ζητούμε το έλεος Του. Σιγά σιγά, αν αυτή η πράξη είναι αληθινή και κοπιάσουμε λίγο για αυτήν, θα δούμε ότι στην καρδιά μας θα αρχίζει να έρχεται ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος αέρας, μία άλλη διάθεση. Ο χριστιανός, ξέρετε ποιος είναι? Αυτός που αγωνίζεται. Ποιος είναι αυτός που αγωνίζεται? Το βλέπεις το πρωί να σου μιλάει άσχημα και το βράδυ καλά. Τι σημαίνει? Όχι, δεν είναι τρελός, έκανε αγώνα, τα δούλεψε μέσα του. Ο μη χριστιανός είναι αυτός που είναι πάντα έτσι ή αλλιώς. Ή πολύ καλός πάντα, που άρα είναι ψεύτης και υποκριτής, αδύνατο, εκτός είναι άγιος και αν ήταν άγιος δεν ήταν ανάμεσά μας. Και δεύτερο, είναι τόσο κακός που το κρατάει διαρκώς μέσα του. Άρα ο χριστιανός, ο αληθινός, είναι αυτός που έχει εναλλαγές γιατί δουλεύει μέσα στην καρδιά του. Είναι πολύ άσχημο και δεν έχει και ενδιαφέρον η ζωή μας και η σχέση μας αν δεν αλλάζουμε, αν δεν έχουμε αλλοιώσεις και καλές και κακές, αν δεν υπάρχει εσωτερική μεταβολή. Όταν δοθείς λοιπόν στον Θεό και γίνεις ένα μαζί Του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει. Πόσο όμορφο κανείς ξέρει, πόσο όμορφο σε οτιδήποτε συμβαίνει να πει, να πιάσει τον άλλο και να πει: ήμαρτον, έκανα λάθος, συγγνώμη. Και να εξηγεί, όχι να το λέει τυπικά, όχι και είναι το χριστιανικό, αισθανθήκαμε ότι είναι μια παρεξήγηση και να ησυχάσουμε: α, συγγνώμη αδελφέ μου, για τα χαζά. Να έχει συνέστηση, ή να, γιατί άλλο είναι τρελό και άσε το πούμε: συγγνώμη, ησυχάσουμε. Αυτό το συγγνώμη που υπάρχει συνείδηση και να λες τον άλλο ξεκάθαρα. Και τον άλλο τον ωφελείς και το άλλο τη δίνεις αυτές τις προποθέσεις και είναι το ανάλογο. Έτσι υπάρχει σχέση. Έτσι αναπτύσσεται η σχέση. Αυτή είναι η σχέση
πόσο όμορφο σε μια σχέση ζυγίας να υπάρχει αυτή η τόλμη. Ξέρετε, τις κοντινές μας σχέσεις τις κάναμε χυδαίες, τις αποιεροποίησαμε. Λέμε τόσα χρόνια μαζί, τώρα θα μιλάμε όμορφα. Τόσα χρόνια μεγαλώσαμε μαζί, αδελφός μου, μάνα μου, πατέρας μου, άντρας μου, γυναίκα μου, παιδιά μου. Θα μιλάμε με ευγένεια. Εκεί θα ασκηθείς. Ναι, γιατί. Γιατί να μην φέρεσαι τόσο ευγενικά στους δικούς σου ανθρώπους και με τέτοια προσοχή και σεβασμό όπως θα αφαιρώσουν στον οποιοδήποτε άνθρωπο γνωρίζεις πρώτη φορά και με τον οποίο έχει συμφέρον να σου γίνει μια δουλειά και τον γλύφεις. Γιατί. Μα η καλύτερη δουλειά που σου κάνει ο άλλος είναι ο σύντροφός που μπορεί να περνάς καλά μαζί του. Και ως υπουργός θα σου λύσει το οικονομικό πρόβλημα και θα σου βάλει σε μια θεσούλα. Όλη η ιστορία, ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου που λέει εδώ ο γέροντας κρίνει από αυτή την ισορροπία της σχέσης. Λοιπόν, ο πρώτος άνθρωπος που είναι το μέσον και πρέπει να κολακέψεις είναι ο δικός σου άνθρωπος. Πρέπει να αποκτήσουν μία ιερότητα και ένα σεβασμό και μία εκτίμηση. Να μας πονάει όταν χαλάει κάτι στη σχέση μας. Ανεξάρτητα αν είμαστε 30 χρόνια μαζί. Και να έχεις την τόλμη να το βρεις, να το βγάλεις στην επιφάνεια και με όχι με έναν τρόπο σαχλό, αλλά με έναν τρόπο ανδρείο και σοβαρό να το καταθέτεις και να το εξομολογείς στον σύντροφό σου. Στη συνέχεια, όσο θα αφοσιώνεσαι στο πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου για να δεις αυτό που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει η χάρις, ενώνεσαι με τον Θεό. Και όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς σε εκείνον, πάνε όλα τα άλλα, τα ξεχνάεις και σώζεσαι. Να λοιπόν, όταν ενωθείς με τον Θεό, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όλη η ταλαιπωρία στις σχέσεις μας, τι είναι. Είναι, είπαμε και προηγουμένως, άλοθη αυτού του κενού. Όταν έχεις τον Θεό, τα ξεχνάεις όλα και σώζεσαι. Τα ξεχνάς, δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπεις ότι είναι μία απάτη. Έχεις ένα πρόβλημα, βρε παιδάκι. Σημαντικό. Φαντάζεσαι πως είναι σημαντικό. Του μυαλού μας είναι σημαντικό. Όταν δεν ζεις τον σημαντικό, όλα τα σήματα σου φαίνονται σημαντικά. Όταν δεν ζεις και απουσιάζει ο σημαντικός, όλα τα σήματα σου φαίνονται σημαντικά και πρόβλημα. Λοιπόν, έχεις ένα πρόβλημα και πας στον Θεό κοντά και του το καταθέτεις. Όταν πλησιάσει ο Θεός την καρδιά μας και μας συγκινήσει, είναι τόσο ευλογημένη αυτή η εμπειρία που τι, δεν σε ενδιαφέρει μετά να σου λυθεί το πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνεις πόσο ασήμαντο, πόσο σαχλό ήταν αυτό που εσύ όριζες ως πρόβλημα. Και αυτό είναι η δυστυχία μας. Η πτώση μας είναι τα ασήμαντα, τα λαμβάνουμε ως σημαντικά και τα σημαντικά ως ασήμαντα. Διάβαζα ένα ποίημα το πρωί, κάποιος μου έστειλε ένα βιβλίο και έλεγε «Όταν μνημόνευσα τον θάνατο άρχισα να ζω». Η μνήμη του θανάτου είναι αρχή της ζωής. Και βλέπεις τότε ότι στην αίσθηση του Θεού αυτό που για σένα ήταν προσβολή, δέστε τι γίνεται τώρα, γίνεται το εξής παράδοξο. Νιώθεις τόσο θυμός που ο άλλος ας πούμε σε αδίκησε, σε πρόσβαλε και σου γίνεται θέμα αυτό μέσα, το ψάχνεις, το ταλαιπωρείς τον εαυτό σου, το ζητάς με χίλιους δύο ανθρώπους, με το πνευματικό σου, με τους ανθρώπους σου. Και λοιπόν, πας προσεύχεσαι, σε γλυκαίνει ο Θεός και λες, έγινε τίποτα, έγινε κάτι. Τα ξεχνάς τα πάντα. Και βλέπεις ότι αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Και όχι μόνο, αυτό που ήταν θίξιμο το θεωρείς και ως ευλογία. Και τότε σου δίνει τη δυνατότητα να αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Μου τύχε πάρα πολλές φορές να πηγαίνω μουντρούχο στην εκκλησία να λειτουργήσω, να είμαι κουρασμένο, δεν ξέρω τι, να γίνει διάφορα από τον νεοκόρο, να έτοιμο να το σφάξω. Λέω, άντε να κρατηθώ. Και μόλις τελειώσει λίγο και κοινώσει, λέω τι έγινε, τίποτα. Τι σάχλα, με τι ασχολούμαι, λέω στην αρχή. Με τι ασχολούμαι. Τι γίνεται, γιατί. Κοινώνησε, ήρθε η χάρη και λε αυτό είναι το ζητούμενο. Και βλέπει πόσο σάχλα είναι τα πράγματα. Και πώ τα μεγιστοποιεί μέσα σου, δεν είσαι καλά εσύ μέσα σου. Όταν απουσιάζει ο Θεό. Απουσιάζει ο Θεό, γι' αυτό τα βλέπουμε ω πρόβλημα. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία. Το ενδιαφέρον για τη ζωή. Και λέει πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι γι' αυτό. Αν κάποιος
Είναι φυσικά. Φυσικά. Εκτός είναι πολύ έξυπνος και τα λύνει όλα, και τότε είναι επικίνδυνο αυτό, γιατί θα φτάσει σήμερα να μην γονατίσει στο Θεό, αλλά θα τρέξει στο ψυχιατρίο. Θα σταλέψουν τα μυαλά του. Αλλά θεωρούμε ότι είναι ευλογία να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς άλλο και να στρέψεις τον Θεό. Βέβαια πιο ευλογημένο είναι πριν φτάσεις στο αμήν να έχεις στραφεί ήδη στον Θεό, για να γλιτώσεις το αμήν. Κοιτάξτε, πραγματικά χωρίς, με σεβασμό το λέω, με ενοχλεί, μου είχε μέσα στην καρδιά πολύ άσχημα, μου φαίνεται παράξενο, μου παραξενεύει να λέει κάποιος άνθρωπος να μιλήσει τον άλλο για τον Θεό. Τι σημαίνει να μιλήσει για τον Θεό? Θυμάμαι ένα περιστατικό που γίνει σε ένα μοναστήρι στο Όρος. Πήγαν κάποιοι από τον κόσμο επισκέπτες σε ένα μοναστήρι και μιλούσα με έναν εκεί στο Αρχονταρίκι. Και άρχισαν να αφισβητούν τον Θεό. Να έχουν τις ενστάσεις τους, τις απορίες τους. Αρνούν τέλος πάντων τον Θεό. Και ο μοναχός λίγο ταράχθηκε. Και πάει στο γέρο και λέει: Γέροντα, αυτή και αυτή έτσι είναι επισκέπτη, με τάραξα. Μου είπα: Δεν υπάρχει Θεός. Και του λέει: Γέροντας, γιατί εσύ τον είδες? Ήθελα να του πει: Άρα δεν είναι ζωντανή σχέση, πραγματική. Τι λέμε τώρα, μιλήσουμε στον Θεό? Είμαστε μέσα στην αναπηρία, είμαστε στην πτώση μας. Να μην πω άλλες λέξεις, δεν κάνει, μας γράφουν. Λοιπόν, είμαστε μέσα στην πτώση μας. Και εμείς τώρα θα μιλήσουμε στον άλλο για τον Θεό? Μα είναι πάρα πολύ άκομψο. Σαν να λες ένα αγαπημένο σου, έλεγες μιλούς για τον έρωτα. Λέγονται αυτά. Όσο μιλάς για τον έρωτα, τον καταργείς τον έρωτα. Το ζεις. Ζεις τον Θεό. Και αν το ζεις, ό,τι αρπάξει ο άλλος, ό,τι εισπράξει. Δηλαδή δεν είναι μαθηματικά ο Θεός για να μιλήσει για τον Θεό. Οπότε ο καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε στον Θεό είναι να μην λέμε τίποτα για τον Θεό. Και να ζούμε με υπομονή τον πόνο μας. Να υφιστάμεθα με υπομονή τις αδικίες. Να, αυτό μιλώ για τον Θεό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι εύθυκτος και μετά λέει θα μιλήσω για τον Θεό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανέχεται μια αδικία που του γίνεται και επαναστατεί και λέει θα μιλήσω για τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε σημείο να δουλέψει αυτό το πράγμα, δηλαδή να ανέχεται την αδικία που του γίνεται και συνέχεια να αγαπά αυτό που τον αδικεί και τον θίγει, τότε αυτή μόνο η πράξη εξαγιάζει τον τόπο που κινείται ο άνθρωπος. Εξαγιάζει τον χώρο που καταλαμβάνει. Τότε αυτός ο άνθρωπος αλλοιώνει την ατμόσφαιρα που περιβάλλει τον κόσμο και ο άνθρωπος εισπράττει άλλον αέρα από αυτόν τον άνθρωπο. Όταν όμως εμείς μολύνουμε την ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει και κάνουμε βαριά την γη που μας δέχεται, γιατί αντιδρούμε στην αδικία που μας έγινε και μετά μιλούμε για τον Θεό, είμαστε ψεύτες. Δεν μας ακούει ο άλλος. Είμαστε υποκριτές. Δεν μας δέχεται. Πρέπει να γίνει ανάλαφρη η ύπαρξή μας. Και αυτή η ίδια ύπαρξή μας θα ομιλεί στον άλλον. Ναι. Δεν χρειάζεται να του περάσει μήνυμα. Αυτοί είχαν λάβει το μήνυμα ποιο είναι σωστό. Τι πολλές φορές η κατάθλιψη είναι και στημένη, σηκέ κατάθλιψη. Δηλαδή κανείς το παίζει λυπημένος, κακομύρης να το προσέξουν. Φεύγει, έρχεται,
κλαίει, δίνει την εντύπωση ότι είναι, περνάει αυτό φοβερό το πράγμα, περνάει που κανείς άλλος δεν περνάει από κοντά του, προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον του άλλου, σου σπάει τα νεύρα, κάθεται συμπαθητικά για να ελέγξει τους άλλους. Υπάρχουν δύο τρόποι κανείς. Υπάρχει ο παθητικός τρόπος που με ένα βίαιο τρόπο και σκληρό εξουσιάζει τον άλλο, και άλλο ο παθητικός τρόπος. Τα μούτρα. Τι έχεις, τίποτα. Και αυτό να κρατάει μήνες. Αντέχεται αυτό το πράγμα. Ξεκινάς για πλάκα και σου είναι τη συνήθεια μετά και δεν τα ξεφεύγεις. Πολλές φορές ξεκινάει κανείς από ένα πείσμα για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή του άλλου και του γίνεται συνήθεια και ξεφεύγει μετά. Να δούμε κάτι άλλο που λέει ο γέροντας εδώ, πολύ σημαντικό. Σε ένα άλλο κεφάλαιο. Πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτή τη θλίψη όταν δεν είναι το πρόβλημα διαπροσωπικής σχέσης, αλλά είναι δυσκολίες από τα λάθη του, από τις αμαρτίες του, από τις πτώσεις του. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Μη είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στον Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφηση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φθάνοντας μέχρι την απελπισία. Ακόμη ξέρετε και αυτό που φαινομενικά φαίνεται μετάνοια και δεν είναι, το να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Μπερδεύουμε τα πράγματα. Υπάρχει αυτό που λένε οι πατέρες μας, η αυτομεμψία, που στην πνευματική του διάσταση είναι ορθό, όμως μπορεί να γίνει και διαστροφή της αυτομεμψίας. Αυτό που λέμε αυτοκατάκριση, να κατηγορώ τον εαυτό μου. Αυτό μπορεί να μην είναι μια πράξη μετάνοιας, αλλά μια πράξη εγωισμού. Κατηγορώ τον εαυτό μου γιατί δεν τα κατάφερα. Δεν επιτρέπεται να κατηγορούμε τον εαυτό μας και να το προσβάλλουμε, γιατί πολύ απλά δεν μας ανήκει ο εαυτός μας. Αυτά τα καμώματα που κάνουμε, εγώ που είμαι έτσι και αλλιώς, ξέρουμε, ένας χάλιας. Και ποιος σου επιτέχει έχεις το δικαίωμα το κάνεις? Ο εαυτός σου δεν σου ανήκει για να το λες αυτό το πράγμα. Δεν έχεις εξουσία πάνω στον εαυτό σου. Εξουσία έχει ο Θεός και δεν πρέπει να προσβάλλεις τον εαυτό σου. Και αυτό το εγωιστικό που κάνει κανείς να θίγεται μπροστά στους άλλους, δίθεν αυτοσαρκάζεται, είναι μια εγωιστική πράξη να δείξει την αίσθηση ότι κάτι αξίζει για να κερδίσει την προσοχή των άλλων. Και όταν αυτά τα ίδια τα οποία κατηγορεί τον εαυτό του, τον κατηγορήσει ο άλλος, επαναστατεί. Γιατί είναι ψεύτικα, δεν είναι αληθινά. Η απελπισία και η απόγνωση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να το φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακηδεία. Αυτό που λέει ο άνθρωπος, με τι μούτρα να προσευχηθώ με μετά τα χάλια μου? Μα εξαιτίας τα χάλια, εξαιτίας επειδή χάλια προσεύχεσαι, άμεσα. Ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα, χρηστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο, δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο. Έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε, τώρα τίποτα. Πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος. Δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος. Ένας, δέστε τι έκφραση χρησιμοποιεί ο αγράμματος γέροντας. Ένας άκαρπος αυτοεξευτελισμός. Και συμβαίνει συνήθως ο άκαρπος αυτοεξευτελισμός όταν δεν θέλουμε να πράξουμε. Όταν δεν ξεκινούμε από κάτι, από κάποιο σημείο να κάνουμε κάτι, να αντιδράσουμε στην κατάστασή μας, επαναπαυόμεθα και καλύπτουμε αυτή την ενοχή της αδράνειας και της έλλειψης με αυτόν τον αυτοεξευτελισμό που είναι άκαρπος. Όλα γι' αυτόν είναι ρημάδια. Ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό? Είναι ψευτοταπείνωση. Όλα αυτά είναι σημάδια ενός σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο σατανάς. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει. Νομίζει ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει τη δράση του, τον εαυτό του, γίνεται άχρηστος. Αυτή είναι η παγίδα που στείνει ο σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι φοβερά, αντίθετα προς το πνεύμα του Θεού. Και εγώ σκέφτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στενοχωρεί, το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Γι' αυτό στη μετάνοια δεν υπάρχει ενοχή. Πάω στον πνευματικό
Το εξομολογούμε, τελείωσε. Να μην γυρίζουμε πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επικτηνόμενος. Στον Απόστολο Παύλο πήγαινε το πνεύμα της δειλίας να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό, αλλά έλαβε το θάρρος και είπε «Ζω δε ουκέτη, εγώ ζει δε εν εμή Χριστός». Και το άλλο, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, και λέει τα υπόλοιπα. Και λέει κάπου αλλού ο γέροντας, και τελειώνουμε με αυτό, «Έχετε αυτά», λέει, εννοεί δηλαδή την χάρη του Θεού, «έχετε την ευτυχία, τον Χριστό, τον Παράδεισο». Και ο σωματικός ακόμα, λέει, οργανισμός λειτουργεί θαυμάσια, χωρίς ανομαλίες. Συνδέει λοιπόν την ψυχολογική δυσκολία με το σωματικό πρόβλημα. Η χάρη του Θεού, λέει, αλλάζει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Πάνε τότε όλες οι αρρώστιες, ούτε κολίτης, ούτε θυροειδής, ούτε στομάχι, ούτε τίποτα. Όλα λειτουργούν κανονικά. Είναι ωραίο να περπατάς, να εργάζεσαι, να κινείσαι και να έχεις υγεία. Αλλά πρώτα να έχεις ψυχική υγεία. Η βάση είναι η ψυχική υγεία, ακολουθεί η σωματική. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Και αυτό δημιουργεί το άγχος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με τα άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχόλια, με το κακό. Αυτά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τελειώνοντας? Ωραία. Δύο ανακοινώσεις. Μία ανακοίνωση. Το Σαββάτο που έρχεται, 18 Δεκεμβρίου, σε αυτό το χώρο εδώ, στις 7 η ώρα, ο χορός των ψαλτάδων της ενορίας μας θα κάνει μία γιορτή με χριστιανικούς ύμνους και παραδοσιακά κάλαντα. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Δεύτερο, και που είναι πιο σημαντικό, μας κάθε χρόνο κάνουμε έρανο αγάπης. Μας το ρίζει η Μητρόπολη. Τα χρήματα που μαζεύουμε από την ενορία τα δίνουμε στους φτωχούς αυτές τις μέρες. Όμως θεωρούμε, σε μια εποχή κρίσης, το θεωρούμε πολύ άσχημο να γίνει κάτι τέτοιο. Και σκεφτήκαμε ότι επειδή οι άνθρωποι δυσκολεύονται, ακόμη και εσείς κάποιοι που είχατε δυνατότητα, τώρα δεν έχετε δυνατότητα. Οικονομική δυσκολεύεστε. Και επειδή και το συσίτιο μας γέμισε και θέλει και επέκταση, σκεφτήκαμε να βγάλουμε δύο κουτιά έξω. Όσοι μπορείτε, αν θέλετε, βοηθήστε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους. Όσοι μπορείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.